οι επόμενες ημέρες θα έχουμε μια σταδιακή άνοδο που σύμφωνα με τα μεσοπρόθεσμα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι, ότι η δεύτερη και κυρίως εβδομάδα, όπου περιέχεται και η μεγάλη εβδομάδα από τις 8 μέχρι τις 15 Απριλίου, όπως είπα, περιέχεται και η μεγάλη εβδομάδα, οι θερμοκρασίες σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα θα ξεπεράσει τους 25-26 βαθμούς και τοπικά θα έχουμε τη μεγάλη εβδομάδα και 27 βαθμούς. Θα μας θυμίζει προχωρημένη άνοιξη. Άρα λοιπόν θα έχουμε μεγάλη εβδομάδα, 25-26, εκεί θα πάμε. 27 βαθμούς. Και 27 βαθμούς. Φαίνεται αυτό όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για το μεγαλύτερο μέρος και για τη γειτονική χώρα την Ιταλία, για σχεδόν το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ότι οι θερμοκρασίες τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου και κυρίως και η τρίτη, ότι αυτό θα δώσει μεγάλη άνοδο στις μέγιστες θερμοκρασίες που και αυτές οι χώρες, όπως και η χώρα μας, αλλά περισσότερο και η Ιταλία, αλλά και η Ισπανία και η Γερμανία, μόνο το βόρειο-δυτικό άκρο της Ευρώπης, η περιοχή της βόρειο-δυτικής Γαλλίας και στην Αγγλία, εκεί θα επιμείνουν, γιατί η φετινή άνοιξη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με την περσινή άνοιξη, όπου εκεί την περσινή άνοιξη η Γαλλία, το είδαμε, και η Ισπανία είχαμε διαμορφωθεί θερμοκρασίες τόσο κατά την περίοδο της ανοίξεως προς το τέλος, αλλά και αρχές του καλοκαιριού, υψηλές θερμοκρασίες με 40 και 44 βαθμούς είχαμε δει στη Γαλλία, ενώ αντίθετα εμείς πέρυσι είχαμε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Φέτος έχουμε αυτή την ατμοσφαιρική τραμπάλα. Η καλοκαιρία θα ξεκινήσει από την κεντρική και κυρίως πρώτα από τη χώρα μας, από την νοτιοανατολική Ευρώπη, όπου είναι και η χώρα μας όπου θα το ξεπεράσει πιο γρήγορα από πλευράς σε σχέση με τον κορονοϊό, αν αυτό είναι συνυφασμένο με τη θερμοκρασία. Η χώρα μας θα το ξεπεράσει. Ήδη ο μήνας αυτός, ο Μάρτιος, ήταν για μας η έναρξη της ιαρνής περίοδου και μεταβατικός μήνας για το καλοκαίρι, και οι θερμοκρασίες ειδικότερα στη Δυτική Ελλάδα ήταν σε υψηλές τιμές. Ναι, δεν υπήρξε και αυτό που λέμε Μάρτης Γδάρτης φέτος. Όχι, δεν το είδαμε. Μόνο αυτό θα το δούμε έτσι πρόσκαιρα αύριο, κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, όπου θα είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες και χρειάζεται, θα έλεγα, μεγαλύτερη προσοχή, κυρίως στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια Ελλάδα.